Σημειώσεις μας αναχείρας από όσα έχουν αναφερθεί από τους γεωργούς, τον Υπουργό Γεωργίας, τον Κώστα τον Καδί. Κύριε Υπουργέ, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, είχατε την ευκαιρία να ακούσετε όλη την συνομιλία μας με τους γεωργούς. Θέλουμε ένα σχόλιο για όσα έχουν τεθεί εκ μέρους τους. Είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές οι εικόνες. Ναι, είναι δύσκολες οι στιγμές για τους γεωργούς της επαρχίας Αμμουχώστου και άλλων περιοχών που έχουν πληγεί από την θεομηνία. Ναι. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι δυστυχώς θα πρέπει να συνηθίσουμε σε τέτοιου είδους καταστάσεις, αφού η κλιματική αλλαγή και τα αποτελέσματα της είναι πλέον ορατά, δεν είναι θεωρία. Τι μας λένε οι επιστήμονες είναι ότι με την αλλαγή του κλίματος θα έχουμε συχνότερα τέτοιου είδους φαινόμενα. Γι' αυτό και εμείς προσαρμόζουμε τις πολιτικές μας σε αυτά τα φαινόμενα. Την χρονιά που μας πέρασε έχουμε κάνει μια σημαντική μεταρρύθμιση στον τρόπο που ασφαλίζονται οι αγρότες μας και στη βάση και αυτής του νέου συστήματος διαχείρισης κινδύνων θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις που προβλέπονται. Πρέπει να σας πω ότι η συγκεκριμένη νομοθεσία πέρασε σχεδόν ομόφωνα από τη Βουλή πριν από λίγους μήνες και στη βάση ακριβώς αυτής της νομοθεσίας θα αποζημιωθούν οι αγρότες μας. Κύριε Καδί, όμως οι αγρότες ήδη πρωί-πρωί βρίσκονται στο δρόμο οι επιχειρητές του Τμήματος Γεωργίας, οι οποίοι θα καταγράψουν τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί. Και αμέσως μετά οι αγρότες θα κληθούν να υποβάλουν τα αιτήματά τους για αποζημιώσεις. Θα εξεταστούν στο συντομότερο χρονικό διάστημα και θα αρχίσει η καταβολή των αποζημιώσεων. Ναι, όμως οι αγρότες, τους ακούσατε κι εσείς, λέγανε πριν, ότι δεν πήραν τα περσινά ασφάλιστρα, ότι πήραν τα μισά και ακόμα περιμένουν. Διότι έτσι ήταν το σύστημα το οποίο υιοθετούσαμε μέχρι πέρσι και πρέπει να πούμε ότι παλαιότερα περνούσε πολύ μεγαλύτερος χρόνος για να πάρουν έστω και το 50% που τους δώσαμε φέτος. Φέτος με ειδική πρόταση, η χρονιά που μας πέρασε με ειδική πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο δόθηκε χωρίς να ολοκληρωθεί η εκτίμηση της τελικής ζημιάς. Δόθηκε ένα περίπου το 50% για να έρθουμε στη συνέχεια να δώσουμε το άλλο 50%. Ναι. Και αυτό θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το δώσουμε άμεσα. Μάλιστα. Τώρα πρέπει να σας πω ότι και εγώ μεταβαίνω στην περιοχή σε λίγο. Θα δούμε τι συμβαίνει, θα μιλήσουμε με τις υπηρεσίες μας για να δούμε πώς θα δοθεί η αποζημίωση που προβλέπεται στους αγρότες το συντομότερο δυνατόν. Αν είναι δυνατόν και με έκτακτη πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για να καταβληθεί τουλάχιστον ένα ποσό από τη ζημιά που έχουν υποστεί. Μάλιστα. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό στην πορεία. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι σε σχέση με την κραυγή αγωνίας που ακούσαμε από τουλάχιστον δύο νέους γεωργούς. Ως Υπουργός Γεωργίας να ακούτε ανθρώπους οι οποίοι να λένε ότι θέλουν να εγκαταλείψουν το επάγγελμα. Πώς νιώθετε, κύριε Υπουργέ, και τι θα τους λέγατε? Κοιτάξτε, τις θεομηνίες δεν μπορεί κανένας υπουργός να τις ελέγξει. Σωστό αυτό. Έτσι. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να διορθώνουμε, να βελτιώνουμε τις πολιτικές μας και να τις προσαρμόζουμε στα νέα δεδομένα. Ακούσαμε τον πρώτο γεωργό, για παράδειγμα, να λέει ότι καταστράφηκαν και τα κραμπιά του και τα καρότσα του και τα λαχανικά του. Αυτές οι καλλιέργειες, πρέπει να σας πω, δεν καλύπτονταν μέσα από το προηγούμενο σύστημα. Σήμερα καλύπτονται και μάλιστα καλύπτονται για όλους τους κινδύνους. Δηλαδή εκεί που δεν θα παίρνει τίποτα κανονικά ο αγρότης, σήμερα θα πάρει, διότι είπαμε ότι και αυτές οι καλλιέργειες, επειδή επηρεάζονται από αυτά τα κρέα καιρικά φαινόμενα, θα πρέπει να αποζημιώνονται. Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω λοιπόν τους αγρότες είναι ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να προσαρμόσουμε τις πολιτικές μας σε αυτά τα νέα δεδομένα και να τους δώσουμε όσο μεγαλύτερη στήριξη γίνεται. Αυτό που δεν μπορούμε να ελέγξουμε και δεν μπορούμε να υποσχεθούμε είναι να ελέγξουμε τα καιρικά φαινόμενα, βέβαια. Κύριε Καδί, υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα που έχετε βάλει εσείς για τις αποζημιώσεις αυτές? Αυτό θα το συζητήσουμε σήμερα επί τόπου. Σας είπα, σε λίγο μεταβαίνω και εγώ στην περιοχή
μαζί με υπηρεσιακούς παράγοντες για να δούμε την έκταση της ζημιάς και για να διαμορφώσουμε το πλάνο για το πώς θα διαχειριστούμε το θέμα της αποζημίωσης, το πότε θα δοθεί δηλαδή, τι δυνατότητες έχουμε για να πάμε με μια πρώτη, αν θέλετε, δόση που θα στηρίξει τους αγρότες σε αυτή τη δύσκολη στιγμή και να έρθει το υπόλοιπο στη συνέχεια. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά, τους είδατε κι εσείς, υποφέρουν, έχουν χάσει το μεροκάματό τους, τη σοδειά τους, ναι, έχουν καταστραφεί. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. Θα παρακολουθούμε κι εμείς το θέμα, θα δούμε τι θα βγάλει και αυτή η περιοδία σας εκεί. Πάμε και στο